μέσα στις φλόγες όσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Μιλάτε, δείχνετε πληγές σαν όφρανες στους δρόμους. Στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία, τον πανικό που στραγγαλίζει την καρδιά σας σαν σημαία. Κορφώσατε σε ξώστες. Στις 10 και 11 Φεβρουαρίου 1990 πραγματοποιείται η πρώτη πανελλαδική συνδιάσκεψη του νέου αριστερού ρεύματος. Το ΝΑΡ έχει ιδρυθεί. Το Σεπτέμβριο του 1990 πραγματοποιείται το 5ο έκτακτο συνέδριο της ΚΝΕΝΑ. Το Νοέμβριο του 1990 αρχίζουν καταλήψεις σε ΑΕΗ, ΤΕΗ και σχολεία που θα οδηγήσουν στο μεγαλειώδες νεολαίστικο κίνημα το 90-91 με αποκορύφωμα τη δολοφονία του κομμουνιστή καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα. Μετά το νεολαίστικο κίνημα το 90-91 προχωράει η διαδικασία ενοποίησης των αριστερών αντισυνενετικών σχημάτων στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ, στα οποία πρωτοστατεί η ΚΝΕΝΑΡ. Ιδρύεται η ενιαία ανεξάρτητη αριστερή κίνηση σε ΑΕΤΕΗ, ΑΕΑΤ. Στις 19 και 20 Δεκεμβρίου 1990 πραγματοποιείται στο Πάντιο Πανεπιστήμιο η δεύτερη πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΝΑΡ. Το Μάρτιο του 1995 πραγματοποιείται το συνέδριο μετεξέλιξης της ΚΝΕΝΑΡ και ίδρυσης της νέας οργάνωσης. Η νεολαία κομμουνιστική απελευθέρωση έχει δημιουργηθεί. Τον Ιανουάριο του 1998 δημοσιεύονται οι θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής για το πρώτο συνέδριο του ΝΑΡ. Το πρώτο συνέδριο του ΝΑΡ θα γίνει στις 3, 4 και 5 Ιουλίου του 1998 στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας με τη συμμετοχή περίπου 370 αντιπροσώπων από τις οργανώσεις του ΝΑΡ και της Νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Φτάνουμε στο πρώτο συνέδριο του νέου αριστερού ρεύματος μετά από μια διαδικασία 2,5 ετών χρόνου με σημαντικούς σταθμούς τη συνδιάσκεψη για το νέο εργατικό κίνημα και το πανελλαδικό σώμα για την ανάλυση του σύγχρονου καπιταλισμού. Ήταν μια διαδικασία πλούσια και σημαντική με αρκετές αδυναμίες αλλά και με πολλές κατακτήσεις. Εξαπατήστε, η Δανία απεργεί για περισσότερες μέρες άδειας και εργατικές κινητοποιήσεις στην Κορέα. Η Γάλλη το Δεκέμβριο του 1995 και στο κίνημα ανέργου. Οι Ευρωπαίοι αγρότες, νεολαίοι και εκπαιδευτικοί. Τα όχι ή τα οριακά ναι στα δημοψηφίσματα για το μάτι. Το συνέδριο πραγματοποιείται αμέσως μετά τον ηρωικό αγώνα ενάντια στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, όπου σε 32 πόλεις στα εξεταστικά κέντρα, καθηγητές, δάσκαλοι, φοιτητές και εργαζόμενοι δίνουν μάχες για τη ματέωσή του. Στη διάρκεια των κινητοποιήσεων, τρεις αγωνιστές της νεολαίας κομμουνιστική απελευθέρωση δέχονται δολοφονική επίθεση από ακροδεξιά συμμορία στα δικαστήρια της Ευελπίδα. Ο Δημήτρης Κουσουρής τραυματίζεται βαριά.
με αφορμή την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2003. Και αρχίζει ο διάλογος. Το δεύτερο συνέδριο θα γίνει στις 7, 8 και 9 Ιουλίου του 2006 στην Πάντιο, με τη συμμετοχή 410 αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί από τις οργανώσεις βάσης του ΝΑΡ και της Νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση. Το 2007 και 2008 πραγματοποιούνται τρία σημαντικά πολιτικοθεωρητικά διήμερα του ΝΑΡ. Το πρώτο με θέματα 90 χρόνια από την Οκτωβριανή Επανάσταση. Το δεύτερο με θέματα 40 χρόνια από το Μάιο του 68. Και το τρίτο με θέματα 160 χρόνια από το Κομμουνιστικό Μανιφέστο για τον μαρξισμό της εποχής μας. Στις 1848 ο Μάρξ και ο Έγγελς έγραφαν ότι ο κομμουνισμός δεν είναι μια κατάσταση πραγμάτων που πρέπει να εγκαθιδρυθεί. Ένα ιδεώδες, ένα όραμα όπως λένε πολλοί. Που σε αυτό θα πρέπει να προσαρμοστεί. Τι σχολιαστή θα γίνει με τους αγρότες, πώς η αγροτική οικονομία θα τροφοδοτήσει την πρωταρχική εισόρευση για τη βιομηχανία, πώς θα ισορροπήσουν τα δύο πράγματα, τι θα γίνει με τους κουλάκους, τι θα γίνει με την ΕΠ. Υπήρχαν κατάσκοποι, υπήρχαν σαμποτάζ, όλα αυτά υπήρχαν. Αλλά εάν το κόμμα λειτουργούσε συλλογικά και ελεγχόταν, έλεγχε και ελεγχόταν από το λαό, θα μπορούσε να αποφευθεί αυτή η τραγωδία. Τον Ιούνιο του 2008. Πραγματοποιήθηκε στην Πάντιο η δεύτερη εργατική συνδιάσκεψη του ΝΑΡ. Το Νοέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε νέο πανελλαδικό σώμα του ΝΑΡ, ακολούθησε η έκρηξη του Δεκέμβρη και η κινητοποίηση της νεολαίας με αφορμή τη δολοφονία του 16χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου. Στα τέλη Γενάρη του 2009 διοργανώθηκε στο Σπόρτινγκ μεγάλη συγκέντρωση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για την καπιταλιστική κρίση και την εξέγερση του Δεκέμβρη. Σύντροφοι και συντρόφισσες, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό, σε γοργές πολιτικές εξελίξεις. Πολιτικό σκηνικό που σου διαμορφώνουν σε αλληλεπίδραση, νέες δυσκολίες και κίνδυνοι, αλλά και νέες δυνατότητες για την πάλη του εργατικού νεολαίστικου κινήματος και της αντικαπιταλιστικής επαναστατικής αριστεράς. Οι νέες δυσκολίες και κίνδυνοι προκύπτουν από τη βάρβαρη στρατηγικού χαρακτήρα εκστρατεία του κεφαλαίου και του υπεριαλισμού και των κυβερνήσεων που την υλοποιούν σε συνθήκες κρίσης. Στις 22 Μάρτιου του 2009 πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο Αθηναίδα πανελλαδική συνάντηση με τη συμμετοχή εκατοντάδων αγωνιστών από όλη τη χώρα. Στην πανελλαδική αυτή διαδικασία συγκροτήθηκε η Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή, Ανταρσία.